Θα κλείσουμε με αθλητικό θέμα σήμερα, στο φινάλε της τηλεοπτικής εβδομάδας για την Κρήτη σήμερα. Δεν ξέρω, μπορούμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του Μανώλη, του Βαρδαλαχάκη, που μπορούμε λίγο να το εστιάσουμε. Πλάνα, βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα και να πάρουμε μια γεύση. Να πάρουμε μια γεύση. ΑΟΑΝ από τα παλιά, το σημερινό ρεπορτάζ εδώ του Μανώλη του Βαρδαλαχάκη θα μας δώσει τη σχετική πάσα. Βλέπουμε ΑΟΑΝ από τα παλιά, ένδοξες ημέρες για το Σύλλογο του Αγίου Νικολάου και πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου Ελλάδας μετά το 1-2 επί της Λευκύμης στην Κέρκυρα. Ενώ πριν να πω εγώ ότι η ομάδα του Αγίου Νικολάου είχε αποκλείσει διαδοχικά τον Πανελευσυνιακό, τον Αστέρα Βάρη, το Γιούχτα και την Κοζάνη. Πριν από 16 χρόνια είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Ένδοξες μέρες και μεθυσμένη πολιτεία εκεί, ευρύτερη περιοχή. Καμάρι της είναι ο Άγιος Νικόλαος. Πάμε στον υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος στο ΟΑΝ, τον κύριο Μάνο Μακράκη, προκειμένου να αναφερθούμε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω, μπορούμε να δούμε τον κύριο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους συνδρομητές σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την επιτυχία της ομάδος. Δεν ξέρω πώς νιώθετε. Εντάξει, σίγουρα νιώθουμε περηφάνεια, καθώς ήταν μια τεράστια επιτυχία αυτή για την ομάδα της πόλης μας. Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, νομίζω τώρα καρπωνόμαστε αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία. Σίγουρα το κλίμα που επικρατεί στην πόλη μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που έχει πετύχει η ομάδα μας και οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Βέβαια, και όπως είπατε, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε έτσι από τύχη. Υπήρχε μια δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5, προσπαθήσατε αρκετά και βέβαια ήρθε αυτή η μεγάλη επιτυχία ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης προσπάθειας, ενός μια σωστή στρατηγική και ενός σχεδιασμού που τράβηξε, που έτρεξε. Εντάξει, πριν 2,5 χρόνια έγινε μια νέα προσπάθεια στην ομάδα μας. Με ακούτε? Βέβαια, συνεχίστε. Ναι. Έγινε μια νέα προσπάθεια με νέα παιδιά, κατά κύριο λόγο, όμως και με ανθρώπους έμπειρους δίπλα μας που μας στηρίξανε, που μας συμβουλεύσανε. Αναδιοργανώσαμε το σύλλογο σε όλα τα επίπεδα, από επίπεδο ακαδημίας, από επίπεδο β' ομάδας, φτάνοντας και στην πρώτη ομάδα. Την πρώτη χρονιά η ομάδα έμεινε σχετικά εύκολα στην Γ' Εθνική. Πέρυσι έχασε την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα από τον Ηρόδοτο στην Αλικαρνασσό. Φέτος ευελπιστούμε σε μια ακόμα καλύτερη πορεία από πέρυσι. Προέγυψε και η μεγάλη επιτυχία αυτή στο κύπελλο Ελλάδος. Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι πέρα από τις προσδοκίες μας. Το να είναι μια ομάδα Γ' Εθνικής Αεραστεχνική αυτή τη στιγμή στους 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν υπήρχε, όμως όντως είναι ένα αποτέλεσμα που έχει έρθει μετά από ατελείωτες ώρες δουλειάς. Ωστόσο, τα όνειρα έχουν ταβάνει ακόμα και στο κύπελλο Ελλάδος. Είστε μία από τις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, όπως το είπατε. Παρά το γεγονός ότι είστε ένα αεραστεχνικό σωματείο, όπως το χαρακτηρίσατε. Για πείτε μας, ταβάνι έχει το όνειρο? Τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι, όχι. Σωστά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, και όσο για το αεραστεχνικό σωματείο, είμαστε αεραστεχνικό σωματείο, όμως θεωρώ ότι λειτουργούμε επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς ερχόμενος στις εγκαταστάσεις μας, στο γήπεδό μας, στα γραφεία μας, στο προπονητικό μας κέντρο. Οπότε εντάξει, τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι, όμως εντάξει, για να μην γελιόμαστε, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οι ομάδες που έχουν μείνει είναι πάρα πολύ καλές. Είναι και διπλά τα μάτια, δεν είναι μονά. Γιατί εντάξει, ένα μονό μάτσο πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά στο διπλό είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό που θέλουμε εμείς από εδώ και πέρα είναι να έρθει μια μεγάλη ομάδα στον Άγιο Νικόλαο, να γίνει ένας αγώνας γιορτή για όλη την πόλη, για τον κόσμο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Και να το χαρούμε, να το διασκεδάσουμε. Και σίγουρα οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν, που θα βιώσουν οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν είναι λίγο πράγμα, σίγουρα όχι. Εντάξει, έχουμε παιδιά που έχουν παίξει σε
σε μεγάλες κατηγορίες. Αλλά έχουμε και πολλά νέα παιδιά εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, από τα φτώρια της ομάδος, τα οποία θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία, όπως θέλουμε και εμείς να τη ζήσουμε και να θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές του ΑΟΑΝ. Νιώθετε χρέος ότι αυτή η ομάδα πρέπει να προχωρήσει, χρέος προς την τοπική κοινωνία εκεί του Αγίου Νικολάου, που περιμένει πώς και πώς επιτυχίες της ομάδας μετά από πολλά χρόνια? Σίγουρα νιώθουμε χρέος, γιατί ο κόσμος και η πόλη και οι επιχειρηματίες και οι φίλαθλοι, ο Δήμος μας, έχουν σταθεί από την αρχή αρρωγή στην προσπάθειά μας, έχουν βοηθήσει και οικονομικά και ηθικά. Και σίγουρα νιώθουμε υποχρέωση, υπηρετούμε μια μεγάλη ομάδα, ο ΑΟΑΝ είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία. Και σίγουρα ο στόχος είναι να έρθει όσο πιο ψηλά γίνεται στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει μυστικό, κρυφό μυστικό επιτυχίας? Μιλήσαμε για ένα σωστό προγραμματισμό τα τελευταία 2,5 χρόνια, για ένα σχεδιασμό που έτρεξε. Το μυστικό ίσως η ομοιογένεια, το οικογενειακό κλίμα? Η ομοιογένεια, το οικογενειακό κλίμα, το ότι είμαστε όλοι μαζί κοντά, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητές, φίλαθλοι ακόμα. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια οφείλω να πω ότι δεν είχαμε ποτέ πειθαρχικά παραπτώματα, δεν είχαμε τσακωμούς μεταξύ μας, ήμασταν σαν μια γροθιά. Πέρυσι πήγαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ενώ είχαμε ένα πολύ χαμηλό budget. Και φέτος θεωρώ ότι μέσα από όλο αυτό το κλίμα συνεχίζουν να έρχονται επιτυχίες για την ομάδα. Και θα συνεχίσουν να έρχονται, θεωρώ, εάν παραμείνουμε έτσι ενωμένοι, πιστοί στο πλάνο μας και σαν οικογένεια. Μάλιστα, έχετε κάνει κάποιον προγραμματισμό, συγκεκριμένο προγραμματισμό από τώρα, να το σχεδιάσετε, σε περίπτωση που έρθει μια μεγάλη ομάδα στην πόλη του Αγίου Νικολάου? Σίγουρα έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με το Δήμο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αλεξάκη, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε μια μεγάλη ομάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή, σήμερα, παραδόθηκαν τα αποδυτήρια των φιλοξενημένων, τα οποία αναβαθμίστηκαν, ώστε να είμαστε έτοιμοι, αλλά και για τις ομάδες που παίζουμε τη Γάμα Εθνική, αλλά και για την πιθανότητα να έρθει μια μεγάλη ομάδα για το θεσμό του κυπέλου. Εξετάζουμε τα ενδεχόμενα για το τι χρειάζεται το γήπεδο και τι λείπει. Νομίζω δεν λείπει βέβαια τίποτα, αλλά είμαστε σε επαφή και με την ΕΠΟ για να γίνει ένας μεγάλος αγώνας γιορτή εδώ πέρα, να χαρεί όλη η πόλη, να χαρούμε και εμείς, να χαρούν τους ποδοσφαιριστές. Γιατί εντάξει, το να έρθει μια μεγάλη ομάδα εδώ πέρα, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, θα προσδώσει άλλο πρεστίζ στην ομάδα και θα διαφημιστεί η πόλη του Αγίου Νικολάου σε όλη την Ελλάδα. Τι θέση έχουν τα νέα ταλέντα, τα νέα παιδιά που προέρχονται από ακαδημίες στην ομάδα του Αγίου Νικολάου? Πώς αντιλαμβάνεστε γενικότερα την αξιοποίησή τους? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αρχίσει μια μεγάλη προσπάθεια στην ακαδημία. Έχουμε φτάσει εσείς κοντά στα 200 παιδιά αυτή τη στιγμή. Όταν αναλάβαμε δεν υπήρχε κάτι. Τώρα είναι κάτι πολύ οργανωμένο στο προπονητικό κέντρο, το οποίο τυχάνει να έχουμε, το οποίο είναι εδώ στον Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αμμούδας. Κάθε χρόνο προωθούμε παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα ρόστερ 24 ποδοσφαιριστών. Οι 18 ποδοσφαιριστές θα είναι από τον Άγιο Νικολάου. Που θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, ένα πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Και ήδη και φέτος, δηλαδή, προωθήθηκαν 4 παιδιά στην πρώτη ομάδα, τα οποία κάποια από αυτά έχουν πάρει και χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, κύριε Μακράκη, πόσο επηρέασε η επιδημιολογική κρίση, οι περιορισμοί, η πανδημία? Στο επίκεντρο πολλών δημοσιευμάτων δικαίως βρέθηκαν ερασιτεχνικά σωματεία. Ναι, υπήρξε πέρυσι ένας μεγάλος διάλογος σχετικά με το τι πρέπει να γίνει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό όταν κάποια στιγμή αποφασίστηκε να ξαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Εμείς είχαμε κρατήσει μια ουδέτερη στάση, δεν ήμασταν ούτε αρνητικοί ούτε θετικοί. Όμως αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή απόφαση. Κάναμε τα τεστ κανονικά, ήμασταν οργανωμένοι, τηρούσαμε το υγειονομικό πρωτόκολλο και διασκεδάσαμε μέσα σε συνθήκες πολύ δύσκολες, γιατί όταν είχαμε lockdown τουλάχιστον είχαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι εντάξει, επηρέασε αρνητικά, αλλά εντάξει, τα ανταπεξήλθαμε. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στους φιλάθλους, στους οπαδούς, σε όσους αγαπούν την ομάδα του Αγίου Νικολάου, ποιο είναι, και με αυτό να κλείσουμε? Το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, που είναι δίπλα στην ομάδα, τους φιλάθλους μας, γενικά τους ανθρώπους εδώ του Νομού Λαστείου, της περιοχής του Μεραβέλου που είμαστε εμείς στον Αγίου Νικόλαο, είναι ότι θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε, τα δύνατα δυνατά, για να τους κάνουμε χαρούμενους. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος μας σαν διοίκηση. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο του ΑΟΑΝ, να τον φέρουμε πίσω όπως έχει έρθει, μας έχει στηρίξει, και να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Καλώς να έρθουν και επιτυχίες, αλλά και στα δύσκολα εδώ θα είμαστε. Ό,τι και να συμβεί, θα είμαστε δίπλα στην ομάδα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα, κύριε Μακράκη, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το βήμα να μιλήσω με την κομπή σας. Βέβαια, να είστε καλά. Καλό βράδυ, λοιπόν.